Καλημέρα σας. Είμαι ο Μπλέκας και είμαι κάδος. Αυτό που μπορεί να μην γνωρίζει κανείς είναι ότι δεν είμαι ένας απλός κάδος. Είμαι ένας... Σούπερ κάδος! Μπορείς να το πεις και έτσι. Είμαι ένας κάδος ανακύκλωσης συσκευασιών. Τι παραπάνω κάνεις από τους υπόλοιπους κάδους δηλαδή? Καταρχήν είμαι μπλε. Κατά δεύτερον, επιθεωρητής. Μαζεύω όλες τις συσκευασίες και τις ελέγχω εάν είναι καθαρές από υπολείμματα. Μετά τις στέλνω για ανακύκλωση, Ναι, και έτσι τους ξαναδίνω ζωή. Τι λες τώρα, έτσι απλά? Ναι, έτσι απλά. Αυτό το έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Και ποιες συσκευασίες ανακυκλώνεις δηλαδή? Γου, που, που, α, και... Λου! Ποιες? Γυάλινες, πλαστικές, χάρτινες, αλουμινένιες και λευκοσιδήρες συσκευασίες. Α, δηλαδή ό,τι συσκευασίες έχουμε από γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, τα φέρνουμε σε σένα? Ναι, και έτσι ό,τι θεωρούσατε άχρηστο μπορεί να ξαναγίνει χρήσιμο. Ενδιαφέρον, και όταν λες αλουμινένιες συσκευασίες... Τι εννοείς? Πού να βρω εγώ αλουμίνιο? Αλουμινένιες συσκευασίες είναι τα κουτάκια από τα αναψυκτικά. Και λευκοσίδηρο? Σιγά μην κουβαλάω πάνω μου λευκοσίδηρο. Ο λευκοσίδηρος είναι τα κουτάκια από γάλα ευαπορέ, τόνο, τοματοπολτό, λάδι και πολλά πολλά άλλα. Οι πλαστικές συσκευασίες από την άλλη είναι τα μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, δοχή από βούτυρο, γιαούρτι, τρόφιμα, σακούλες. Πράγματα που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα δηλαδή. Και όταν λέμε γυάλινες συσκευασίες? Εννοούμε όλα τα μπουκάλια από αναψυκτικά, ποτά, κρασί, βαζάκια τροφίμων και άλλα. Και το χαρτί? Χαρτί, δηλαδή χαρτοκιβώτια, κουτιά από γάλα, χυμούς, τρόφιμα, απορρυπαντικά και πολλά πολλά άλλα. Τα υπόλοιπα υλικά δεν μπαίνουν σε σένα δηλαδή? Όχι. Τα σκουπίδια έχουν τους δικούς τους κάδους. Τους κάδους των σκουπιδιών. Εγώ δεν είμαι ένας απλός κάδος. Είμαι ο μπλε κάδος. Και είμαι προσεκτικός στο τι δέχομαι. Έχω στόχους. Έχω όνειρα. Εγώ θέλω να προστατέψω τον πλανήτη. Θέλω να βοηθήσω τη γη. Θέλω να ανακαλύψω το υπερπέραν. Να ψάξω στε... Τι? Απλά ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι σαν όλους τους άλλους κάδους. Και εμείς πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε? Απλά. Κάθε μέρα θα ξεχωρίζετε τις συσκευασίες από τα σκουπίδια. Μετά θα τις αδειάζετε εντελώς από το περιεχόμενό τους. Θα διπλώνετε τα χαρτοκιβώτια και θα ρίχνετε χύμα τις συσκευασίες στο μπλε κάδο. Όχι μέσα σε σακούλες. Γιατί όχι σακούλες? Οι σακούλες δεν πειράζουν. Αρκεί να είναι άδειες, χάρτινες ή πλαστικές. Αν έχετε ήδη βάλει τις συσκευασίες μέσα σε σακούλες, τις αδειάζετε πρώτα και μετά τις αφήνετε κι αυτές στο μπλε κάδο. Και αφού σου φέρουμε τις συσκευασίες μας, μετά τι γίνεται? Μετά αναλαμβάνει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Και τι κάνει? Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης δίνει στους δήμους τους μπλε κάδους ανακύκλωσης και τα ειδικά φορτηγά ανακύκλωσης για να μαζεύουν τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Τα ειδικά φορτηγά συλλέγουν τις συσκευασίες και τις στέλνουν στα κέντρα διαλογής. Εκεί τις ξεφορτώνουν. Τις βάζουν στην ειδική ταινία μεταφοράς, κάτι σαν μεγάλη τσουλήθρα. Διαχωρίζουν τα πολύ μεγάλα αντικείμενα, ενώ τα υπόλοιπα μπαίνουν σε ένα μηχάνημα που τα ξεχωρίζει σε διάφορες κατηγορίες. Μετά απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά που μπήκαν κατά λάθος στον μπλε κάδο και δεν ανακυκλώνονται. Και μετά? Μετά διαλέγουν τις χάρτινες συσκευασίες και τις οδηγούν σε ένα μηχάνημα που τις συμπιέζει και τις κάνει μεγάλα δέματα. Οι υπόλοιπες συσκευασίες περνάνε μέσα από ένα μαγνήτη που τραβά αυτές από λευκοσίδηρο. Στο τέλος ελέγχονται όλα τα υλικά για μία ακόμα φορά για να είναι όλοι 100% σίγουροι ότι θα πάνε στην ανακύκλωση μόνο τα σωστά. Και μετά? Τα
διαλεγμένα υλικά, εκτός από γυαλί που μπαίνει σε ειδικά κυβότια, οδηγούνται στο μηχάνημα που θα τα συμπιέσει και έτσι μεταφέρονται στα εργοστάσια όπου θα τα λιώσουν και θα τα κάνουν νέα, ολοκένουργια προϊόντα. Wow! Για φαντάσου! Για φανταστείτε έναν κόσμο καλύτερο, πιο όμορφο, πιο καθαρό, με λιγότερα σκουπίδια! Και να ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδικασία και η επιτυχία της ανακύκλωσης εξαρτάται κυρίως από εσάς! Από εμάς! Εμάς τους δύο! Ναι! Από εσάς τους δύο! Και από όλα τα παιδιά! Γιατί αν δεν με γεμίζετε, δεν έχω δουλειά να κάνω! Και χωρίς δουλειά, τι σώη επιθεωρητής ανακύκλωσης είμαι! Πρέπει να με βοηθήσετε! Αν δεν ανακυκλώνετε εσείς, πώς θα μειώσουμε τα σκουπίδια, πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια, πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Έχεις δίκιο. Μην ανησυχείς όμως, τα πράγματα είναι σοβαρά και θα τα πάρουμε στα χέρια μας. Υπολόγισες εμάς. Δεν πετάμε πια τις συσκευασίες, τις ανακυκλώνουμε στον μπλε κάδο. Σε εμένα δηλαδή, που είμαι και ωραίος, είμαι και cool, είμαι και πολύ...